Συγκεκριμένος, λοιπόν, πολύ συγκεκριμένος. Δύο παρατηρήσεις για τους μισθούς και δύο παρατηρήσεις για τη ΔΕΗ. Για τους μισθούς, κανένας δεν αρνήθηκε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει πανάκριβα την κρίση και, αν θέλετε, πληρώσαμε και εμείς την πολιτική που εφαρμόσαμε σε σχέση με αυτό, προκειμένου να έρθουν τα πράγματα σε μια δημοσιονομική ισορροπία. Αλλά ποιος μιλάει? Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι θα πάει τον κατώτατο μισθό 750 ευρώ και σήμερα είναι πραγματικότητα η γενιά των 360 ευρώ. Δηλαδή, πόσο θράσος πια χρειάζεται? Δηλαδή, διεκδικούν το παγκόσμιο ρεκόρ του θράσους. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ένα. Δύο. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μισθούς, όταν την 1η-1η του 20, επαναλαμβάνω, και όποιος τολμάει, ας με διαψεύσει αν έχουν διαφορετικά στοιχεία. Ένας εργαζόμενος που σήμερα δεν πληρώνει φόρους και εισπράττει 660 ευρώ μισθό, θα δίνει το χρόνο στην εφορία κατά σύμπτωση 660 ευρώ, δηλαδή ένα μισθό. Και αυτό είναι με υπογραφή του κυρίου Σκουρλέτη και των συναδέλφων του στην κυβέρνηση. Κλιμάκιο 9%. Εμείς μιλάμε για εισαγωγικό κλιμάκιο στην εφορία 9%, ενώ εσείς λέτε 20%. Και σε αυτό έχουμε πιο προωθημένη θέση. Και έρχομαι στο θέμα της ΔΕΗ. Ακούστε, κύριε Χαρίτο, για να το καταλάβουν εκεί οι τηλεθεατές. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει το πρόγραμμα της μικρής ΔΕΗ. 1/3 της ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιεί το, έτσι ώστε τα λεφτά να πάνε στη ΔΕΗ, όχι στους πιστωτές, η οποία θα αντιμετώπιζε τα οικονομικά της προβλήματα και θα έκανε και επενδύσεις, θα προχωρούσε έτσι ώστε η εταιρεία να παραμείνει όρθια και περιφερειακή δύναμη. Τι έκανε ο κύριος Σκουρλέτης, γιατί αυτός. Όχι, ναι. Το ξεκίνησε. Το νόμο για την κυβέρνηση. Το κυβέρνησα επί των ημερών που καταργήθηκε. Λοιπόν, τι έκανε η κυβέρνηση, του κυρίου Σκουρλέτη. Και για τον Αδημιέρα μας πείτε. Εκεί που η ΔΕΗ έχει το 95% της αγοράς, συμφώνησαν με την Τρόικα να πάει μέσα σε 5 χρόνια στο 50%. Δηλαδή, ο στόχος των υπαλλήλων της ΔΕΗ αυτή την ώρα και των στελεχών είναι να χάσουν πελάτες, να μικρύνει η ΔΕΗ με μηδενικό αντάλλαγμα. Από τη μικρή ΔΕΗ πήγανε στη μισή ΔΕΗ με 0 ευρώ κέρδος για την επιχείρηση και για το δημόσιο. Αυτό πραγματικά ξεπερνάει τη φαντασία. Και ενώ ο κύριος Σκουρλέτης πέρσι έγραφε άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών και μιλούσε εναντίον της πώλησης των λιγνητικών μονάδων, το έχω εδώ, μην μου πείτε όχι, γιατί φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή η συζήτηση θα πάει στη Βουλή. Ο κύριος Σταθάκης έφερε το νόμο για τις λιγνητικές μονάδες και έφερε εδώ μια ειδική ρύθμιση που λέει που δεν είναι το 30%, που δεν έχει υδροελεκτρικά μέσα, που δεν έχει πελατολόγιο, που δεν έχει πελατολόγιο, που δεν τσακίζει τη ΔΕΗ, που διασώσαμε τον Αδημιέ. Όσο και να φωνάζετε, θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Θέλω να σχολιάσετε αυτά όλα. Μην εκνευρίζετε, θα τα σχολιάσω όλα και ό,τι παραπάνω θέλετε. Ακούστε να το σχολιάσετε κι εσείς. Έχω το νόμο 4533, τον πρόσφατο για τις λιγνητικές μονάδες, που λέει ότι κατά παρέκκληση όσο συμβαίνουν σε ιδιωτικοποιήσεις που υπάρχει ένας ανεξάρτητος αποτιμητής και από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πουλήσει η κυβέρνηση όταν ανοίξει ο φάκελος του αποτιμητή, εσείς συμφωνήσατε ότι μπορεί να υπάρχει και ένας τρίτος μπάρμπας ο οποίος να συμφωνήσει, να προτείνει μια χαμηλότερη τιμή και να πουληθούν οι λιγνητικές μονάδες κάτω από την εύλογη αποτίμηση που γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι με υπογραφή σας και δική σας, κύριε Σκουρλέτη, όλης της κυβέρνησης. Και ερχόσαστε να κουνάτε το δάχτυλο και να μιλάτε για βαποράκια. Εσείς που εξαντικειμένου με την απαξίωση της ΔΕΗ, που έχει πέσει η μετοχή της 63% από τότε που αναλάβατε, και έχουν αυξηθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έχουν αυξηθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το Δεκέμβριο του 2014 είχα συμμετοχή. Πόσο ήταν το Δεκέμβριο του 2014? Αφήστε να μιλήσω. Αφήστε να μιλήσω. Έχω τα διαγράμματα. Δεν τα ξέρετε καλά. Πόσο ήταν, κύριε Σκουρλέτη, πόσο ήταν? Αφήστε να μιλήσω. Κύριε Χαρίτο, παρακαλώ. Κύριε Τσέκερη, δεν έχω πει αυτό που θα πονέσει τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Τσέκερη περισσότερο. Η Μακίνζη βγήκε
τις προάλλες, δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα η έκθεσή της, είναι η επίσημη σύμβουλος. Τα δημοσιεύματα της καθημερινής για την κυβερνοστομική από... έκθεση τα έχετε διαβάσει. Τα έχετε διαβάσει. Διότι βγαίνετε, ενοχλούμε, διότι βγαίνετε ως λαγός των κερδοσκόπων χθες, την ώρα που είναι μέσα ο Σταθάκης και διαπραγματεύεται. Κύριε Τσέκερη, το είπατε και πριν. Θα πάρουμε άδεια, σας είπα να κάνουμε αντιπονίτηση. Αλλά αν το κάνετε θα τα ακούσετε, κύριε Χατζηδάκη. Αν το κάνετε θα τα ακούσετε. Κύριε Τσέκερη, η διαπραγματεύεται. Θα με αφήσει κανένα να μιλήσω. Κύριε Αμυρά, κύριε Τσέκερη. Ξέρω ότι είναι μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μιλήσω. Είναι δεδομένο. Ξέρω ότι θα σε μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα έτσι. Κύριε Τσέκερη, παρακαλώ. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε τώρα. Δεν γίνεται να μιλάμε όλοι μαζί. Η μελέτη του επίσημου συμβούλου της ΔΕΗ, της Μακίνζη, λέει ότι η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Λέει ότι θα πρέπει να φύγουν, λέει η Μακίνζη, 2.000 εργαζόμενοι, ότι πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί η κυβερνητική πολιτική έχει καταπληρώσει. Κύριε Τσέκερη, παρακαλώ. Κύριε Χατζηδάκη, ολοκληρώσατε. Μιλάνε για βαποράκια. Ολοκληρώστε, παρακαλώ τώρα. Τελειώνω. Οι άνθρωποι που εκ των πραγμάτων με την πολιτική τους ενισχύουν τη θέση των ανταγωνιστών της ΔΕΗ. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσατε. Οι ανταγωνιστές πλουτίζουν, κύριε Χατζηδάκη, η ΔΕΗ στοχεύει και μετά κουνάνε και το δάχτυλο. Κύριε Χατζηδάκη, ολοκληρώσατε. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, επειδή εδώ όλοι γνωριζόμαστε και αυτό που είπατε εμένα με προσβάλλει αφάνταστα μόλις τώρα. Εδώ πέρα, νιώθετε ότι είστε σε μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθω ότι βλέπω εκπομπές. Το εννοείτε αυτό που είπατε. Βλέπω εκπομπές. Το εννοείτε αυτό που είπατε. Το εννοώ, βεβαίως το εννοώ. Μάλιστα. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά. Σε διατεταγμένη δεν εννοώ εσάς, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χαρίτο, αλλά και εσείς ακόμα που δεν έχετε απέναντί σας. Όταν με κατηγορούσε ο κύριος Κουρλέτης και έλεγε για βαποράκια, κάνατε διαφημιστικό διάλειμμα και δεν απάντησε. Απέναντί σας ποιος είναι ο υποφαινόμενος και όσοι βλέπετε εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει καμία σχέση. Θεατές δεν βλέπουν τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν εκπομπές οι οποίες είναι κομματικές. Κύριε Χατζηδάκη, συγγνώμη. Κάνουν κομματικές αναλύσεις θέλετε, και έχει πέσει θέλετε να, θέλετε να ζητήσω από τη ροή να βγάλει το χρόνο πόσο έχει μιλήσει ο καθένας εδώ απόψε. Μα έχω μιλήσει επειδή πίεσα υπερβολικά προκειμένου να πάρω το λόγο. Κύριε Χατζηδάκη, υπάρχουν κάποια όρια. Και τι υπάρχουν όρια, δηλαδή θα ζητήσω και συγγνώμη. Επειδή είμαι βουλευτής και δεν μου επιτράπηκε να μιλήσω. Σας αφαίρεσε κανείς τον λόγο, κύριε Χατζηδάκη. Κατ' επανάληψη, ο κύριος Τσέκερης προηγουμένως υπιότανε σαν κομματικό στέλεχος. Κύριε Χατζηδάκη, έτσι και ζητήσω από τη ροή να βγάλουν το χρόνο πόσο έχει μιλήσει ο καθένας εδώ μέσα. Δεν θα πάρω άδεια από κανέναν προκειμένου να υπερασπιστώ τη θέση μου. Κύριε Χατζηδάκη. Επειδή προσπαθώ να κάνω μια πολιτισμένη εκπομπή. Πολιτισμένα μιλάω κι εγώ. Αν νομίζετε ότι είμαι απολύτως. Το να καβαλάει ο ένας τον άλλον με τη φωνή του και ποιος θα μιλήσει πιο δυνατά δεν οδηγεί πουθενά. Ναι, αλλά οφείλετε κι εσείς, κύριε Χαρίτο, να προστατεύετε τους συμπολίτες. Οφείλετε κι εσείς. Ο υπουργός μπορεί να είναι της κυβέρνησης, ότι πείτε, αλλά υπάρχει αντιπολίτευση και όλοι πληρώνουμε φόρους στην ΕΡΤ. Κύριε Χατζηδάκη. Όλοι πληρώνουμε φόρους στην ΕΡΤ. Και σας ξαναλέω, επειδή όλοι γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Πρώτα σκεφτόμαστε και μετά μιλάμε. Να το κάνετε για τον εαυτό σας πρώτα. Να το σκεφτόσαστε εσείς αυτό που λέτε. Εγώ, κύριε Χατζηδάκη, δεν προβαίνω σε χαρακτηρισμούς. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, ποιος πιστεύει τώρα ότι είμαστε σε μια αντικειμενική τηλεόραση. Ενώ εδώ. Κύριε Χατζηδάκη, αν γίνεται στην κυβέρνηση. Όχι, όχι, κύριε Όχι, βέβαια. Αλλά η προσπάθεια που πρέπει να κάνετε κι εσείς και εμείς είναι να έχουμε μια αντικειμενική ΕΡΤ. Που να μιλάνε όλοι επί ίσης όρης. Δεν μιλάω σαν λάθητος, ούτε θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσε τη σωστή πολιτική. Κύριε Χατζηδάκη, περίμενα ότι θα αποσύρατε αυτό το οποίο είπατε. Είναι προσβλητικό όμως, κύριε Χατζηδάκη, και για μένα που είμαι στο τραπέζι. Είναι βαθύτατα προσβλητικό. Ο κύριος Χαρίτος έχει μια διαδρομή και δεν είμαι υπερασπιστής. Μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του καλύτερα. Ο λόγος στον κύριο Αμυρά. Κύριε Αμυρά, δεν είναι λογική αυτή όμως. Δεν σας τιμά αυτό, κύριε Χατζηδάκη. Δεν σας θυμάμαι αυτό που κάνετε. Κύριε Χαρίτο, που είπε εμένα. Λοιπόν, κύριε Αμυρά, φεύγουμε. Πάμε στα θέματα, πάμε στην κατάτμιση της Β' Αθηνών, πάμε στο υπόλοιπο Αττικής, πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε χρόνο, σε 5 λεπτά κλείνουμε. Απλώς μια παρατήρηση και να εξομαλυνθεί λίγο και η κατάσταση. Είμαστε στη